Τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζω ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Κένο. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω πρωτού πάμε στα ειδικά θέματα, γιατί είναι και αρκετά τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον από το Υπουργείο σας. Λίγο να δούμε και την γενικότερη επικαιρότητα. Υπάρχει μια κόπωση στην κοινή γνώμη, υπάρχει μια δικαιολογημένη, θα έλεγα, ανησυχία, υπάρχει μια δικαιολογημένη κόπωση και υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές από την πλευρά του εμπορίου που λένε ότι καταστρεφόμαστε. Το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε στη διαδικασία να ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις των λοιμοξιολόγων ή τελικά οι αποφάσεις είναι πολιτικές, και τι είναι αυτό το οποίο διαφοροποιεί τη μία περίπτωση με την άλλη? Να συμφωνήσουμε για το τι διακυβεύεται. Αυτή την ώρα έχουμε και στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες σχεδόν του κόσμου πάρα πολλά θύματα σε μια άνευ προηγουμένου κρίση υγειονομική, η οποία προφανώς δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορα. Εμείς από την αρχή είχαμε κάνει μια στάθμιση και είχαμε καταλήξει στην πεποίθηση πως πρέπει να προχωρήσουμε με την αρχή πρώτα ο άνθρωπος. Και έτσι προχωρούμε. Τώρα, βεβαίως καταλαβαίνω τις διαμαρτυρίες που έρχονται από διάφορες επαγγελματικές ομάδες, από τον τουρισμό, το καλοκαίρι, από την εστίαση τώρα, από το λιανεμπόριο κτλ. Αλλά να καταλήξουμε μέσα μας, και το λέω τελείως ξεκάθαρα, μας αφήνει αδιάφορο, δηλαδή το αδιάφορο στο ότι είχαμε τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, 100 νεκρούς κάθε μέρα. Εδώ ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το φαινόμενο έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που κάποιες από τις τελευταίες μέρες ήταν από τις πιο καταστροφικές για τη χώρα αυτή, μαζί με το Pearl Harbor, τους δίδυμους πύργους κτλ. Νομίζω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση πρέπει να ξεκινάει από τη δημόσια υγεία, και την ίδια στιγμή να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, χάρη και στη χαλάρωση που υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη βοήθεια τώρα που θα υπάρξει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχει μια στήριξη και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί και των εργαζομένων. Βεβαίως δεν υπάρχει αντιστάθμιση του εισοδήματος. Δεν θέλω να πω αυτό αλίμονο, ούτε θέλω να προκαλέσω κανένα. Αλλά η κυβέρνηση πραγματικά έχει κάνει ό,τι μπορούσε και προχωρεί και με την επιστρεπτέα προκαταβολή και με την ενίσχυση των ανέργων και με την ενίσχυση των εργαζομένων που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία εν πάση περιπτώσει απαλύνουν τον πόνο, και πάντως δεν νομίζω, κύριε Τζένο, ότι υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος κανείς να μπει στα βαθιά νερά και να μην βραχεί. Δηλαδή τώρα έχουμε μια κρίση άνευ προηγουμένου, δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβουμε όλοι. Έχω την αίσθηση ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι και εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε και δεν μπορείτε να προβλέψετε, τον λέω εσείς, δεν λέω εσείς προσωπικά, μιλώ για την κυβέρνηση. Ότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις ένα σχεδιασμό βάζοντας το πρώτο κύμα της πανδημίας, είναι άλλο πράγμα να βλέπεις ποια είναι η ύφεση και ότι ζεις σε μια περίοδο όπου κάνεις προϋπολογισμό με ένα δεύτερο κύμα πανδημίας, και είναι άλλο πράγμα να υπολογίζεις και ότι υπάρχει και ένα τρίτο κύμα πανδημίας το οποίο μπορεί να έρθει. Αυτό το αντιλαμβάνεται και η κοινή γνώμη. Και το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το εξής: είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα ώστε μαζί με τις δυστυχώς δυσάρεστες συνέπειες του κορονοϊού, του θανάτους που λέμε, να μην έχουμε και συνέπειες από τη φτώχεια ή πιθανόν από τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν το επόμενο διάστημα? Αποκλείεται να μην υπάρχουν συνέπειες. Να είμαστε ειλικρινεί. Βεβαίως, όταν πας σε μια ύφεση, ξέρω εγώ, 8, 9, 10% όσο είναι, και τέτοια ύφεση είναι σε όλη την Ευρώπη αυτή την ώρα, είναι αδύνατο να μην υπάρξουν συνέπειες. Όπως σας είπα, όταν μπαίνει κανείς στο νερό, θα βραχεί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ωραία, το ερώτημα είναι. Την ίδια στιγμή είναι βέβαιο ότι τώρα με το εμβόλιο δημιουργείται βάσιμα μια ελπίδα ότι το πράγμα θα ξεπεραστεί, και μετά είναι επίσης. Εγώ θα έλεγα βέβαιο, όχι το πιο πιθανό, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει μια ισχυρή ανάπτυξη, όχι μόνο εδώ, σε όλο τον κόσμο, διότι έχει συμπιεστεί το ελαττήριο της οικονομίας παντού, και νομίζω θα υπάρξει μια πορεία πάρα πολύ θετική μόλις το πράγμα αρχίσει να αποκαθίσταται τους επόμενους μήνες. Αυτό το οποίο ζητάει ο κύριος Τσίπρας και ζητάει και η αντιπολίτευση, δηλαδή να υπάρχει μια γενναία διαγραφή χρεών, των χρεών που δημιουργήθηκαν
στην περίοδο της πανδημίας είναι κάτι το οποίο το ακούτε? Υπάρχουν προτάσεις, δηλαδή, ή είναι προτάσεις τις οποίες θεωρείτε? Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει τα εγχέγγυα της αξιοπιστίας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο κύριος Τσίπρας έβγαινε το Μάιο, εδώ ήμασταν όλοι, και έλεγε να δώσουμε όλα τα λεφτά τότε για να στηρίξουμε την κοινωνία κτλ. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν είχαμε δώσει όλα τα λεφτά που ήταν στην άκρη τότε, τώρα τι θα δίναμε? Και τι θα είχαμε να κρατήσουμε για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, ξέρω εγώ, γιατί κανείς δεν θεωρεί ότι στους επόμενους μήνες το πρόβλημα θα εξαφανιστεί. Τώρα πάλι ακούω να διαγραφούν τα χρέη κτλ. Μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας αυτά που έλεγε για την περιβόητη συσάκτεια το 2014. Το δις εξαμαρτήν ουκ ανδροσοφού. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση, σας είπα, εξαντλεί τις δυνατότητες. Τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί με την επιτροπή προκαταβολή, οι εγγυήσεις του ΤΕΠΗ, η στήριξη των εργαζομένων μέσω του προγράμματος Γέφυρα που έχει και στήριξη από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, μια σειρά από τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι εξαιρετικά σημαντικές. Είναι δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν πέσει στην αγορά και στην κοινωνία για να μας στηρίξουν αυτές τις δύσκολες ώρες. Είναι μια βοήθεια χωρίς προηγούμενο. Αλλά ξέρετε, η Ελλάδα δεν ήταν, ούτε μπορεί να γίνει στο ορατό μέλλον, ούτε Ελβετία, ούτε Σουηδία. Υπάρχουν κάποια όρια και κάποιες δυνατότητες. Ωραία, πάμε λίγο στα θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα, και ένα εξ αυτών είναι το περίφημο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Υπήρξαν αρκετές διαμαρτυρίες χθες για το γεγονός ότι έπεφτε το σύστημα, ότι δεν μπορούσε να. Βλέπω και αρκετά δημοσιεύματα σήμερα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη, κύριε Υπουργέ? Τίποτα. Υπήρξαν μερικές καθυστερήσεις επειδή πήγαν όλη την τελευταία στιγμή να βγάλουν το πιστοποιητικό. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα διαχρονικά. Μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Συμβαίνει πάντως στην Ελλάδα. Το σημαντικό είναι ότι η πλατφόρμα δεν έπεσε. Μέσα σε 50 λεπτά είχαν εξαντληθεί τα χρήματα του προγράμματος στην Αττική. Σχεδόν 9.000 άνθρωποι μπόρεσαν και έγιναν δικαιούχοι του προγράμματος. Προστέθηκαν σε αυτούς που μπήκαν προηγουμένως στην Ήπειρο και στα Ιόνια νησιά. Ένας στους δύο από αυτούς που ενδιαφέρθηκαν είναι στους αυτούς που έγιναν τελικά δικαιούχοι. Εγώ καταλαβαίνω τα αισθήματα των υπολείπων, και εγώ να ήμουν στη θέση τους. Αν κάνεις μια αίτηση και δεν δικαιωθείς προσωρινά, δεν αισθάνεσαι και πολύ χαρούμενος. Αλλά θέλω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι ενώ πρωτήτερα υπήρχε ένα εξοικονομώ στη Χάση και στη Φέξη και είχαν ικανοποιηθεί 130.000 περιπτώσεις σε 10 χρόνια, τώρα σε ένα χρόνο θα ικανοποιούνται 50-60.000. Και ένα τέτοιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει σε μερικούς μήνες, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο του χρόνου, και θα ακολουθήσει ένα αντίστοιχο το 2022 και ένα άλλο το 2023, διότι είναι μακράν το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το καινούργιο εξοικονομώ αυτονομώ. Επίσης, κάνατε μια συζήτηση, μια ομιλία χθες στη Βουλή για το κομμάτι των αποκρατικοποιήσεων. Μεταξύ αυτών ήταν και η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ. Πώς περπατάει όλο αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αρκετές αποκρατικοποιήσεις. Αναφέρθηκα στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και στη ΔΕΠΑ Υποδομών που τις τρέχει το ΤΑΙΠΕΔ. Αναφέρθηκα στη ΛΑΡΚΟ που την έχουμε ξεκινήσει πρόσφατα, η οποία και αυτή προχωρεί. Έχουμε στόχο να κλείσει το θέμα μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Και αυτές τις μέρες ξεκινάει και ο ΔΔΕ, μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, 49%. Το project αυτό το τρέχει ΔΕΗ. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και ο ΔΔΕ, η ιδιωτικοποίησή του θα είναι μια μεγάλη ισχυρή ταμιακή ένεση στη ΔΕΗ που τη χρειάζεται αυτή την ώρα, αλλά και καινούργια κεφάλαια που θα μπουν στην επιχείρηση και τον εξυγχρονισμό της, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση που πρέπει να τρέξουμε με τους έξυπνους μετρητές, οι οποίοι θωρακίζουν τα πράγματα σε σχέση με τη ρευματοκλοπή, αλλά οι έξυπνοι μετρητές δίνουν τη δυνατότητα, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, στους καταναλωτές με δικές τους επιλογές να πετυχαίνουν μεγαλύτερη ενεργειακή εξοικονόμηση και να πληρώνουν λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς. Ωραία. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, επειδή κάνατε και μία αναφορά χθες στην ομιλία σας στη Βουλή για παιχνίδια στο κομμάτι της αγοράς ενέργειας, αναφερόμενος λίγο με κάποιους γρίφους για τις παιδικές ασθένειες του νέου συστήματος στη χονδρεμπορική αγορά, το target model.
Αυτό είναι το ένα που θέλω να μας διευκρινίσετε. Και το δεύτερο που θέλω να μας διευκρινίσετε είναι σε απάντηση του αρκετών φημών που λένε ότι μπορεί να έχουμε αυξήσει στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Θα ήθελα και αυτό να μας απαντήσετε. Ναι, η ΔΕΗ έχει μιλήσει ξεκάθαρα και το έχει διαψεύσει, το έχει αποκλείσει. Επομένως, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, αλλά το επαναλάβω. Τώρα, επειδή έχει γίνει θόρυβος κυρίως από συναδέλφους σας, όχι αβάσιμος, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον, τώρα πια είναι άλλο το σκηνικό. Τι συνέβη, εισήχθη το καινούριο σύστημα, αυτό το target model, το οποίο είναι ένα σύστημα που τα πράγματα στη χοδρομπορική της ενέργειας λειτουργούν μέσω του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Είναι δική μας πατέντα, όχι. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο και ισχύει σε όλες τις άλλες 26 χώρες της Ευρώπης, εκτός από εμάς. Ήμασταν η τελευταία χώρα που αποφασίσαμε να εισάγουμε αυτό το σύστημα. Παντού όπου εισήχθη, βοήθησε τελικά, διότι μέσω του ανταγωνισμού σταδιακά έπεσαν οι τιμές. Όμως στην εισαγωγή του σε πάρα πολλές χώρες είχε παιδικές ασθένειες, όπως είπα και χθες, είχε αναταράξεις, είχε διάφορα παιχνίδια μέχρι να ρολάρει το πράγμα, να τσουλήσει. Λοιπόν, το ίδιο είχαμε και εδώ, τα είχαμε προβλέψει. Υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου πριν την εισαγωγή του ότι μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα. Είχαμε εκεί κάποια στιγμή πριν από καμιά δεκαετία μέρες από τώρα που μιλάμε και λίγο παραπάνω, ίσως και 15, είχαμε κάποια παιχνίδια και αμέσως τη δεύτερη-τρίτη μέρα έγινε παρέμβαση από την πλευρά μας, ξεκάθαρη παρέμβαση, πιο ξεκάθαρη δεν μπορούσε να. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ αυτό το οποίο θέλω, ολοκληρώστε, αλλά θα ήθελα και ονόματα. Γιατί ξέρετε, λέτε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημασία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίχτες στην συγκεκριμένη αγορά. Σημασία. Δεν έχουν τα ονόματα, γιατί μπορεί αυτό το πράγμα να έχει γίνει και από κάποια στελέχη ή από κάποιους. Δεν μπορεί να έχει γίνει από κάποια στελέχη. Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες. Υπάρχει, ας πούμε, παράδειγμα η Πρωτέρια του κυρίου Μητυλινέου, που είναι μεγάλος παίχτης αυτό το παιχνίδι. Αν γίνονται παιχνίδια αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για να κλείσουν κάποιοι μικροί ή να πιεστεί η ΔΕΗ, αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Εκείνο το οποίο ξεκαθάρισα από την αρχή και το λέω και σε εσάς, διότι δεν έχω φοβηθεί τίποτα, είναι ότι ό,τι έγινε ήταν νόμιμο, αλλά ήταν αντιδεοντολογικό την ίδια στιγμή το παιχνίδι. Ξαναλέω, ήταν νόμιμο. Ήταν νόμιμο επειδή πατάει πάνω σε μια οδηγία που εφαρμόζεται, που είναι η λογική του χρηματιστηρίου. Από εκεί και πέρα ήταν αντιδεοντολογικό και είπα, τους κάλεσα μία Πέμπτη και τους είπα, εάν στη Δευτέρα το πράγμα δεν λήξει, το Υπουργείο θα λάβει αυστηρά μέτρα. Λοιπόν, εκείνη τη Δευτέρα ξεκίνησε το πράγμα να αποκλιμακώνεται. Χτες, προχτές και τα λοιπά είχαμε τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χαμηλότερη τιμή χονδρεμπορικής σε όλη την Ευρώπη. Όποιος θέλει μπορεί να δει τα στοιχεία. Το πράγμα αρχίζει να ελέγχεται, τώρα αναφέρομαι στη λεγόμενη προημερήσια αγορά, και το πράγμα αρχίζει να ελέγχεται σταδιακά και στη λεγόμενη balance market, στην αγορά εξισορροπής. Και είμαστε εδώ, όπως είπα και χθες στη Βουλή, προφανώς δεν θα αφήσουμε, δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο περίπτωση να αφήσουμε τα πράγματα ανεξέλεγκτα, διότι εδώ πέρα έχει να κάνει όχι μόνο με την ομαλή λειτουργία της αγοράς, έχει να κάνει με το λαϊκό εισόδημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Όχι εμείς, εγώ πιστεύω οποιαδήποτε κυβέρνηση να παίξει αυτό το πράγμα. Ωραία, χαίρομαι που το ακούω αυτό, γιατί έχει παρενέργειες, τις οποίες δεν μπορεί να τις καταλάβει πολύ εύκολα ο καταναλωτής, αλλά αν αφαιθεί αυτό στην τύχη του, είναι σίγουρο ότι θα τις καταλάβει στο μέλλον. Ενέργεια, ναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει, γιατί είναι τεχνικά ή αφορούν επενδυτές κτλ. Υπάρχουν δύο πράγματα που πάντως τα καταλαβαίνει. Το ένα είναι η παροχή ρεύματος ή φυσικού αερίου, όταν έχει διακοπή, προφανώς υπάρχει μια αναστάτωση στην κοινή γνώμη, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Λοιπόν, με αυτά τα δύο ξεκινάει κανείς σε αυτό το Υπουργείο. Λοιπόν, είναι σαφές αυτή η σαφής τοποθέτησή σας, αν και αποφεύγετε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα ονόματα, το καταλαβαίνω απολύτως. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τζέρο. Καλημέρα.